Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, κρίσης και επικρίσεις. Και βεβαίως, βροχή πέφτουνε οι επιθέσεις της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε αλαλιάσει, δεν προλαβαίνουμε τι να πρωτοκαταγγείλουμε και τι να πρωτοπούμε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, επίθεση μαύρης μαγείας, αποκρυφισμού ή πρωτισμού, μαγικά κόλπα και μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε. Δεχθήκαμε από το κανάλι του Αντένα σε εκπομπή του Φαντάστικο, τη συγκεκριμένη εκπομπή, με τη Βίκη Κουλιανού και τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Και βεβαίως εκείνη την ώρα που έγραφα για να μπορέσω τα στοιχεία για να μπορέσω να κάνω τη σημερινή εκπομπή, εκείνη την ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και το σηκώνω που παρακολουθούσα και μου λέει: «Κυρία Δουράκη, είμαι ο κύριος Ζεφυρακόπουλος». Ένας αγαπητός φίλος, εκλεκτός μαχητής, δημοσιογράφος της τηλετώρα και που έχουμε κατ' επανάληψη συνεργαστεί μαζί, ο κύριος Σωτήρης Ζεφυρακόπουλος, ο οποίος αγωνιά και εκείνος και βεβαίως το έχει δείξει επανειλημμένος και από τα γραπτά του και διαπροφορικού λόγου, μου λέει: «Ανοίξτε τώρα τον Αντένα να δείτε τι γίνεται». Λέω: «Τον ανοίγω», λέω, κύριε Ζεφυρακόπουλε, εδώ μπροστά μου ανοιχτά τον έχω. Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλη η Ελλάδα δέχθηκε επίθεση δαιμονοποίησεως. Είχαμε καλέσει, που λέτε, έναν μάγο από την Ιταλία, δεν μας φτάνανε όλοι οι άλλοι μάγοι, φέραμε και Ιταλό μάγο, για να μας μάγει, μάγισσες και οτιδήποτε θέλετε, από όλα έχει ο Μπαξές. Φέρανε λοιπόν τον κύριο μάγο να δαιμονοποιήσει, να ξυλιάσει τους Έλληνες τηλεθεατές και όχι μόνον να τους δέσει τα χέρια, να μουδιάσουνε, να νιώσουνε συναισθήματα παραλυσίας, να ξυλιάσουνε στο πάτωμα και αν ο κύριος μάγος δεν τους έλυνε τα χέρια, δεν έδινε τη διαταγή να σηκωθούν, αυτοί ήταν ξυλιασμένοι. Τηλεφωνούσε, που λέτε, ο κόσμος, βροχή τα τηλεφωνήματα στην τηλετώρα και όχι μόνο στην τηλετώρα και στο σπίτι μου και από τα κανάλια και παντού ο κόσμος, βεβαίως, γιατί ο κόσμος στα κανάλια τα άλλα που τα παρακολουθεί είναι λιγάκι σόου. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν το κανάλι της τηλετώρα, οι τηλεθεατές του καναλιού αυτού, είναι ευαισθητοποιημένοι, έχουν, δεν θέλω να πω με αυτό ότι οι υπόλοιποι τηλεθεατές είναι εφεδροί που παρακολουθούν τα άλλα κανάλια, αλλά το κανάλι της τηλετώρα έχει τη μερίδα αυτή του ελληνικού λαού που αγωνιά, που σκέπτεται, που πάσχει για την ιστορία, για την πίστη, για τα ιδεώδη και είναι η μόνη παρηγοριά και η μόνη όαση σε αυτή την κόλαση στον τηλεοπτικό φασισμό. Κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά που είδατε, γιατί θα τα είδατε όλοι, εγώ ένα έχω να πω. Προσέξτε καλά και ειδικά στον πρωταγωνιστή και τον παρουσιαστή του σοου Φαντάστικο, ο οποίος κατά τα άλλα είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και οικογενειάρχης, να προσέξει καλά, γιατί ίσως έχει άγνοια σε αυτά που κάνει. Έδωσε τον εαυτόν του, προσέφερε τον εαυτόν του στον συγκεκριμένο μάγο για να ανέβει επάνω του, να κάνει τις αλχημίες του, να πατήσει τον αέρα, να σηκώσει το πόδι του ο Παπαδόπουλος ανάμεσα σε δύο καρέκλες, το σώμα του αιωρείτο, ξυλιασμένος και όπως καταλαβαίνετε τα δαιμόνια χορεύουν καλά. Ο χορός των κολλασμένων έχει φουντώσει. Θέλω να πω, εάν παρακολουθεί ο κύριος Παπαδόπουλος ή ο οποιοσδήποτε φίλος γνωστός, και όχι μόνο ο κ. Παπαδόπουλος που είναι παρουσιαστής της εκπομπής, της συγκεκριμένης, αλλά και για τους υπολείπους τηλεθεατάς που συμμετείχαν και πήραν μέρος, να προσέξουν πάρα πολύ καλά, διότι έχοντας αυτή την αφέλεια και προσφέροντας τον εαυτόν τους δήθεν σε ένα ανώδυνο πείραμα, δεν είναι καθόλου ανώδυνο, κυρίες και κύριοι, διότι όποιος προσφέρει τον εαυτόν του σε αυτού του είδους τα πειράματα, αμέσως γίνεται δοχείον ακαθάρτων πνευμάτων.
Και γι' αυτό λέω από εδώ ότι οι κύριοι όλοι αυτοί, οι τηλεθεατές, οι παρουσιαστές έχουν πλήρη άγνοια, διότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκτήσουν ακροματικότητα, είναι να ανεβάσουν τα ποσοστά της ακροματικότητος, να δείξουν όλα αυτά τα υποτιθέμενα μαγικά κόλπα και βεβαίως σε όλα τα άλλα τίποτα, δεν μπορούν να γνωρίζουν ούτε από εκκλησία, ούτε από μετάνοια, ούτε τι πράττουν και τι κάνουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Γι' αυτό και εγώ είμαι υποχρεωμένη να καταγγείλω όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι οι μηχανές της νέας εποχής δουλεύουν φουλ και μάλιστα δουλεύουν με τέτοια ταχύτητα που εντός ολίγου ούτε ελληνισμός θα υπάρχει, ούτε σκεπτόμενοι άνθρωποι θα υπάρχουν, τίποτα απολύτως δεν θα υπάρχει. Ρομποτοειδή ανθρωπάκια που θα κινούνται και θα περιτρέχουν από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη, σαν τους τρελούς, αυτά που γράφει η Αποκάλυψης, θα περιτρέχουσι λέει, θα απομανώσει, δηλαδή θα αποτρελαθούν. Και σάμα τη σήμερα δεν το βλέπουμε αυτό. Δεν έχουν αποτρελαθεί οι άνθρωποι. Το μόνο που σκέφτονται, έχετε δει αυτή την αστεία εικόνα της κινητής τηλεφωνίας με τα ακουστικά στο δρόμο, στις γωνίες, στα αυτοκίνητα, στα μπακάλικα, στα μανάβικα, στα κρεοπολία, σε όποιο μέρος του δρόμου, των περιοχών, ανθρώπους να βάζουν κολλημένο το ακουστικό, να χειρονομούν, να κάνουν κινήσεις περίεργες και να παρουσιάζουν μία εικόνα σχιζοφρενική, ένα δαιμόνιο κινούμενο που χειρονομεί, μιλάει εν μέση οδό. Λοιπόν, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μας τα έχει αφήσει παρακαταθήκη και μεγάλη κληρονομιά, διότι μας καταδέχτηκε ο Κυριός μας και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, προφήτες, μάρτυρες, όσοι και Άγιοι. Έχουν προείπει, έχουν αφήσει βιβλία, έχουν αφήσει τους προφητικούς λόγους τους, που μέσα στα βιβλία αυτά, όποιος θελήσει να κάνει έρευνα και να ανοίξει, θα δει ότι όλα, όλα είναι γραμμένα με τον Ι και με το Σίγμα. Εμείς λοιπόν πώς θα κοφεύσουμε και θα κλείσουμε τα μάτια μας, οφείλουμε, αφού οι υπόλοιποι δεν ανοίγουν βιβλία, να τα πούμε εμείς. Και έχουν ότα ακουέτο. Αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν και είναι νεοεποχήτες και τους αρέσει, τους γουστάρει, γιατί πολλοί μου λένε, άλλοι με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Κυρία Δουράκη, προχώρηστε», άλλοι μου λένε «Κυρία μου, σταματήστε». Λέω, εγώ θα σταματήσω, θα κάνω μια σειρά εκπομπών και θα σταματήσω. Εσείς, εάν ενοχλείστε, πατήστε το κανάλι, πατήστε το κουμπάκι και αλλάξτε κανάλι. Μη στέκεστε εκεί, διότι εσείς που παίρνετε τηλέφωνο στις εκπομπές αυτές και θέλετε να δείξετε την επιθετικότητά σας και την διαφωνία σας, είστε βαλτοί. Διότι ούτε Έλληνες είστε, διότι δεν παρακολουθείτε τι καταγγέλλετε από τούτες τις εκπομπές, ούτε συνείδηση χριστιανική έχετε, ούτε εθνική, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εσείς είστε άχρηστοι. Τη στιγμή που δεν είστε Έλληνες, που δεν πονάτε τον τόπο, διότι οι εκπομπές αυτές είναι εκπομπές πόνου, αγωνίας, εκκλήσεως, καταγγέλουν αλήθειες και οι αλήθειες είναι πικρές. Οπότε, αφού δεν έχετε καμία σχέση με την ταυτότητα την Ελληνοορθόδοξη, τι παίρνετε τηλέφωνα? Λοιπόν, να παίρνετε τηλέφωνα εσείς που έχετε ερωτηματικά και όχι κακότητα, να παίρνετε. Γιατί θα βγάλουμε στο τέλος εκπομπής τηλέφωνα. Εμείς βγάζουμε και τους αντίθετους, και όλους αυτούς, και αυτούς που βρίζουν, και αυτούς που δεν βρίζουν, και αυτούς που συμφωνούν μαζί μας. Δεν είμαστε εμείς σαν τ' άλλα τα κανάλια τα δαιμονοποιημένα, και ειδικά το κανάλι Μεριά Ταύρου, το κανάλι 5, κάθε βράδυ που βγάζει την μπόχα και τη δυσοδεία και βγάζει μία κλίκα περιθωριακών κλακαδόρων να βαράνε παλαμάκια στον περιθωριακό προαγωγό σατανιστή. Ξέρετε για ποιον λέω, μην αναφέρουμε και το όνομά του γιατί λερωνόμαστε, ο οποίος εκθιάζεται και πατρονάρεται τώρα, άρχισε η προβολή του από όλα τα κανάλια
Και μάλιστα προχθές τον είδαμε στο Sky, στην εκπομπή της Λιάνας της Κανέλη, η οποία το λίγο το πολύ τον έβγαλε και στο τέλος, αφού είπε ότι δεχθήκανε βροχή τα τηλεφωνήματα που ήταν εναντίον, γιατί τον καλέσανε, στο τέλος είπε και ο κύριος που συντόνιζε την εκπομπή, ο άλλος ο παρουσιαστής, είπανε και οι δύο, είχαν συμφωνήσει φαίνεται, ότι πρόκειται περί σπουδαίου ανδρός, περί παιδιού καταπληκτικού εκτός στούντιο, περί παιδιού και αφού του πλέξανε το εγκόμιο, στο τέλος μας τον βγάλανε αναμορφωτή της κοινωνίας μας. Ότι δηλαδή ποιοί έργων κοινωνικών. Και το έργο των κοινωνικών είναι να δοξολογεί τον διάβολο κάθε βράδυ, έτσι, γιατί αυτά πρέπει να ακουστούν. Να δοξολογεί τον διάβολο και να λέει, και χθες προχθές το είπε, την ίδια ώρα που έφυγε από το Sky και πήγε στην άλλη μεριά, πήγε λοιπόν να πει δόξα το Θεό το διαβόλο. Και βεβαίως οι κυρίες και οι κύριοι παρουσιαστές της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, γιατί ενοχλούνται που τα λέμε εμείς, αλλά εμείς θα τα λέμε όπως και αυτοί κάνουν, είναι πιόνια και είναι στη σκακέρα της νέας εποχής της νέας τάξης και δέχονται να παίξουν αυτό το διαβρωτικό, το εκφυλιστικό, το διαστροφικό παιχνίδι της προδοσίας εναντίον εις βάρος της χώρας τους και να εξυμνούν και να παρουσιάζουν ανθρώπους που γκρεμίζουν τα ιερά και τα όσια. Και γιατί, κυρία Κανέλη, δεν καλείτε κάποιον που έχει γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, να καλέσετε τον περιθωριακό, να καλέσετε και τον αντίθετο και να τον αντικρούσει. Να μην καλείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανώδυνοι και οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι στο κάτω-κάτω, διότι ο κύριος Δημήτρης Πιατάς, ηθοποιός αξιολογότατος, και η κυρία Έλενα Σουλιώτη που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, το κορίτσι και αυτό τη δουλειά του κάνει, φωτομοντέλο, πανέμορφη κοπέλα, και βεβαίως έδωσε κάποιες απαντήσεις αποστομωτικές προς τον άνθρωπο αυτόν, ενόχλησαν, αλλά η γλώσσα τους δεν ήταν καυστική, διότι στα κατάλληλα πρόσωπα χρειάζεται η κατάλληλη γλώσσα και οι κατάλληλες απαντήσεις. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, οι σεμνοί του θεάτρου, καλούνται να πούνε τη γνώμη τους για τις εκπομπές αυτές του Έσχους, όπου από τις εκπομπές αυτές το ίδιο βράδυ από την εκπομπή αυτή ακούστηκε γυναίκα να κάνει εξομολόγηση και να ζητάει συμβουλή από τον διαστροφικό αυτόν και περιθωριακό σατανιστή, διότι είναι και σατανιστής, ανήκει, είναι μέλος των σατανιστών μιας από τις εκκλησίες στο Λος Άντζελες ο κύριος αυτός παρουσιάζει την εκπομπή και τον έχουν φέρει για να κάνει όλη αυτή την απόδειξη ότι κάθε βράδυ σας λέει δόξα το διαβόλο. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος λέει δόξα το διαβόλο, είναι πλέον ανοιχτή η επίθεση. Και εδώ πρέπει να υποθούν και να βομβαρδίσετε εσείς οι ίδιοι, μην παίρνετε εδώ εμάς και μας λέτε τι θα γίνει κυρία Δουράκη, τι θα γίνει κυρία Δουράκη, ούτε Θεός είναι, ούτε εξουσίες έχει, ούτε δικαστικός είμαι, τίποτα από όλα αυτά δεν είμαι. Η κυρία Δουράκη αγωνιά, κάνει διαπιστώσεις, τα λέει για να ξεσηκωθείτε κι εσείς. Εγώ βάζω ένα τόσο δά μικρό λιθαράκι στον ογκόλυθο της πίστεώς μας και όποιος θέλει να συμμετέχει, συμμετέχει ενεργά και με έργα. Δεν συμμετέχει μόνον διαπροφορικού λόγου από το σπίτι του με το στόμα του. Ξέρετε, επισημάναμε αυτό. Και το επισημάνατε και τι έγινε. Κάνετε τίποτα. Όταν λοιπόν αρχίσουν αυτοί οι κύριοι, μέχρι στιγμής όσο εσείς δεν κινείστε, δεν κουνιέστε από την καρέκλα σας και αδιαφορείτε, διότι έχετε ένα σωρό άλλα προβλήματα που τα βάζετε σε σειρά προτεραιότητος και δεν ξέρετε ότι σειρά προτεραιότητος πρέπει να έχει μόνον η ζωή ηθική, οι ηθικές αξίες, η πίστης, η ιστορία, η πατρίδα μας και το δίκαιο. Όταν λοιπόν εμείς όλοι επιτρέπουμε να μας γκρεμίζουν τα ιερά και τα όσια, μετά γιατί να διαμαρτυρώμεθα? Ως προς τι διαμαρτυρία? Είδατε αυτό, μου λένε. Το είδα. Είδατε το άλλο, το είδα. Λοιπόν, εδώ σε λίγο η μία σφαλιάρα θα πέφτει πίσω από την άλλη. Λοιπόν,
Αφού λοιπόν οι σφαλιάρες πέφτουνε βροχή, πρέπει κάποια στιγμή να επαναστατήσουν οι ραγιάδες. Διότι αν δεν επαναστατήσετε, σε λίγο θα μπαίνουν στα σπίτια σας, θα παίρνουν τα παιδιά σας, σε λίγο θα έχουμε επιθέσεις, θα έχουμε, δηλαδή πλέον η επίθεση είναι ανοιχτή. Θα θρηνήσουμε θύματα, θα χυθεί αίμα. Λοιπόν, τι περιμένετε να κάνετε δηλαδή για να διαμαρτυρηθείτε? Αυτή είναι η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Προωθεί, γκρεμίζει τα πάντα. Όπου πάει αφανίζει τα πάντα, χολέρα, δυσοσμία, βρώμα, βοθρώδης κατάστασης, βόρβορος. Λοιπόν, και εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε ξυλιάσαν οι τηλεθεατές του καναλιού στον Αντένα απόψε, διότι τους μάγεψε ο μάγος, τους έκανε μαύρη μαγεία. Λοιπόν, αφού δέχονται να τους κάνει μαύρη μαγεία και διαθέτουν τον εαυτόν τους ως πειραματόζω, δεν ξέρουν όμως τα αποτελέσματα σε λίγο, τι θα χτυπήσει την οικογένειά τους, το παιδί τους, αυτούς τους ίδιους. Δεν ξέρουν σε λίγο τι τιμωρίες έχουν να υποστούν, έτσι, διότι εμείς οφείλουμε να τα καταγγείλουμε αυτά. Εμένα πονάει η ψυχή μου, κυρίες και κύριοι, για όλη αυτή, όχι μόνο την αμάθεια, την αδιαφορία, την απάθεια, αλλά το ότι βλέπω μια κοινωνία η οποία άγεται και φέρεται σαν να είναι σε μια θεατρική σκηνή και να παρουσιάζει το νούμερό της. Λοιπόν, αυτό θέλανε να κάνουν αυτοί και το καταφέρανε. Και είναι, πιστέψτε με, είναι τραγικό να βλέπετε από το σπίτι σας όλο αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά τα πλάσματα. Το κατοικώνα και καθομοίωση τα ανθρώπινα πλάσματα, να τα βλέπετε να γελιοποιούνται, να διασύρονται, να προσφέρουν τον εαυτόν τους στη μαύρη μαγεία, στον αποκρυφισμό, στον υπνοτισμό, στον διάβολο δηλαδή, και να γίνονται πειραματόζωα και να παθαίνουν σύγχυση, να βγάζουν κραυγές, να πέφτουν κάτω, ως προστή κυρίες και κύριοι όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω, λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι κινδυνεύετε. Διότι αυτοί οι κύριοι ξέρουν που απευθύνονται, σε ανθρώπους που είναι μακράν του Θεού και της Εκκλησίας και που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει Θεός και Εκκλησία. Μόνον αυτούς πιάνουν αυτά, αυτές οι αγυρτίες και οι μαύρες μαγείες και όλα αυτά, μόνον αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να πω τώρα ότι ο συγκεκριμένος μάγος έλεγε ότι περνάει καλή ενέργεια στον κόσμο, ότι φέρνει τύχη. Ακούτε το δόλωμα, προσέξτε. Φέρνω τύχη, λέει, όταν υπνοτίζω. Και όχι μόνον υπνοτίζω, αλλά υπνοτίζω όλο τον κόσμο και από τηλεοράσεως και από τα σπίτια σας, από εδώ που είμαι μπορώ να σας υπνοτίσω, φτάνει να κάνετε αυτά που σας λέγω. Και εντός και εκτός. Έχω υπνοτίσει εκατοντάδες και χιλιάδες από μακριά και τον έχουν πατρονάρει τα συστήματα της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και του έχουν δώσει μεγάλη φήμη και μεγάλη έγκλη. Έτσι λοιπόν τους είπε, προσέξτε αυτά, σφίξτε καλά τα χέρια σας, θα μετρήσω μέχρι το 3. Όποιος δεν μπορεί να τα λύσει, θα του τα λύσω εγώ. Θερμαίνονται τα χέρια σας όλο και πιο πολύ. Ακούτε τι γίνεται. Και ξαπλώνανε κάτω και αν δεν ξυπνήσετε και αισθανθείτε πονοκέφαλο, στον άλλον έλεγε ξύσου, ξύσου, έχεις ψήρες. Ξύσου, ξύσου, έχεις ψήρες. Από εκεί και μετά, όταν βλέπετε αυτή την ικτρή εικόνα στα κανάλια, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει ο πολιτισμός μας. Και εγώ θέλω να πω από εδώ, σε όλους αυτούς τους κυρίους, να πάνε να δέσουν μια πέτρα στο λαιμό τους που κάνουνε, πως κόπτονται για την Ελλάδα, για το έθνος, για τα ιδεώδη, για την νεολαία, για την παιδεία, να πάνε όλοι μαζί να φουντάρουνε, να πέσουνε επιτέλους για να ξεβρωμήσει ο τόπος και να ησυχάσουμε κι εμείς, διότι αυτή είναι η αιτία αυτούς που ψηφίσαμε εμείς, είναι η αιτία όλων αυτών των δεινών, διότι μας παρέδωσαν, διότι άνοιξαν την πόρτα, μας πρόδωσαν και έχουμε τώρα
όλο αυτό το έσχος που γίνεται, προσέξτε να δείτε μεθοδευμένα, αριστοτεχνικά, και πόσο καλά οι παγίδες είναι στημένες. Έχουμε λοιπόν από όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων επιθέσεις, κανονική επίθεση, πρωτοσέλιδο, το στήθος της κυρίας Λιάνη, η εγχείρηση κίστης, και μετά από την κίστη πρωτοσέλιδο για την αισθητική την δεύτερη μέρα, για την αισθητική, για την εγχείρηση αισθητικής και ανάπλασης. Λοιπόν, και, εγώ και μετά άλλα πρωτοσέλιδα για τη βίλα, άλλα πρωτοσέλιδα για τους καμπινέδες. Εγώ θέλω να πω σε όλους αυτούς τους κυρίους που γνωρίζουμε το παιχνίδι, το σενάριο πώς εξελίσσεται, να μας κάνουν και ένα ομοίωμα στήθους της κυρίας Μιμής Λιάνη Παπανδρέου και να το προσκυνάμε. Δεν έχουμε άλλο άλλη διέξοδο, να προσκυνάμε το στήθος. Δεν ντρέπεστε. Δεν ντρέπεστε. Αυτό είναι λειτουργήμα δημοσιογραφικό. Σε εσάς απευθύνομαι. Στους υποτιθέμενους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, που βεβαίως δεν υπάρχουν πλέον, ελάχιστοι είναι αυτοί και μετρούνται στα δάχτυλα. Με λέτε των άκρων, με λέτε φανατικοί, με γράφετε τρελή, μάλιστα. Μα το έχουν πει και οι προφήτες και ο Κυριός μας, ότι όσοι θα αναφέρονται στη σύψη, στη διαστροφή και θα κάνουν κρίσεις και επικρίσεις για όλους αυτούς τους ανώμαλους, για όλο αυτό το διαστροφικό κόσμο που προσπαθούν να μας τον περάσουν ως υγιή, εμείς οι υγιείς θα λεγόμεθα τρελοί, θα λεγόμεθα φασίστες, σοβινιστές, νάτσι και όλα αυτά που ξέρουν αυτοί οι κύριοι και κολλάνε. Λοιπόν, πριν από λίγο που πέρασα τώρα από το Πολυτεχνείο, από τη μεριά του Πολυτεχνείου, είδα αναγραφόμενα συνθήματα, ακούτε διαστροφή τώρα, γι' αυτό σας το λέγω, αναγραφόμενα συνθήματα που λέτε πίσω από το Πολυτεχνείο και γύρω πέριξ τους πέριξ δρόμους και στην Εθνική Οδό, διότι είχα πάει στην Αύπαχτο εχθές, θα σας πω παρακάτω, που έλεγε ο εθνικισμός είναι η ψύχωση των δηλών. Ακούτε, η ψύχωση των δηλών. Και από κάτω, ο ρατσισμός είναι η ψύχωση των ηλιθίων. Καταλάβατε, προσέξτε τώρα το μήνυμα, την παγίδα. Ο εθνικισμός είναι η ψύχωση των δηλών. Το να είσαι εθνικιστής και εθνιστής πρέπει να είσαι παλικάρι. Ακούτε, διαστροφή του νοήματος. Μιλάμε για πλήρη διαστροφή. Αντέστρεψαν δηλαδή τον υγιή τρόπο σκέψης και βάλανε αυτό που γουστάρανε αυτοί. Λοιπόν, εγώ σας ρωτάω, όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε κι εσείς και θα τα διαπιστώσετε και μόνοι σας, γιατί εμείς κάνουμε έρευνα γι' αυτό, τα γνωρίζουμε πιο μπροστά, γιατί ο άνθρωπος που θα ασχοληθεί με την έρευνα θα αρχίσει να τα βλέπει ένα-ένα μπροστά του. Όλοι εμείς λοιπόν έχουμε πάρει ήδη τι γίνεται. Πάρτε κι εσείς επιτέλους, ξυπνήστε, ξεσηκωθείτε, διότι εδώ έχουμε γράμματα που θα τα διαβάσουμε τώρα αγανακτισμένων τηλεθεατών, που φτάνουν κατά εκατοντάδες στο κανάλι, και τι να πρωτοδιαβάσουμε, και θα διαβάζουμε, κάνουμε επιλογή, θα διαβάσουμε ένα, ορισμένες παραγράφους, θα πούμε για τα σημεία, την αναφορά, θα κάνουμε ένα αναφορά στα σημεία των καιρών, θα πούμε τι πρέπει να γίνει για αυτούς που αγωνιούν και που πάσχουν, θα πούμε και για τους υπολείπους που είναι μακράν της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας, μακριά από τον Χριστό και τον προδίδουν, ότι εάν δεν επανέλθουν και δεν συνέλθουν και δεν μετανοήσουν, δεν οδηγηθούν σε μετάνοια, τα δεινά που έρχονται είναι φοβερά. Όλα αυτά λοιπόν τα σενάρια που πλέκονται για βίλες, για στήθια, για εγχειρήσεις, για αγέτ, για υποκλοπές, ποιος θα βγάλει καλύτερο κλέφτη κόμματος, αρχηγό κόμματος, ποιος είναι ο καλύτερος κλέφτης και ο πιο επιτίδιος από τους αρχηγούς των κομμάτων, να παραπέμπει ο ένας τον άλλον στα δικαστήρια, να ασχολείται ο ελληνικός λαός συνέχεια με το πόσα πήρε ο Μητσοτάκης και πόσο πήρε ο Παπανδρέου, πόσα στοιχίζει η βίλα. Επιτέλους δεν ξυπνάτε,
Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι για να αποπροσανατολίσουν από τα εθνικά θέματα, πώς διαμελίζεται η Ελλάδα, πώς καταστρέφεται. Να μην πάρουμε είδηση το σχίσμα που αναμένεται στην Εκκλησία, την απόσχηση Εκκλησίας και κράτους, πώς θα διαχωριστεί το κράτος από την πολιτεία, την αναθεώρηση του συντάγματος που έρχεται, πώς οι Ορθόδοξοι Έλληνες θα πάψουν να φρουρούνται και να περιφρουρούνται τα δικαιά τους, η ταυτότητά τους, η πίστη τους, πώς περνάνε το ηλεκτρονικό φακέλωμα ανώδυνα. Πού είναι αυτοί οι κύριοι δημοσιογράφοι λοιπόν που μονοπολούν, οι βεντέτες των καναλιών της δημοσιογραφίας, που μονοπολούν με τις εκπομπές τους το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και μετράνε τα ποσοστά ακροαματικότητας και τηλεθέασης και βάζουν για γκάλοπ και κόντρα γκάλοπ και όλα αυτά. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν παίρνουν τα εκατομμύρια και μερικοί από αυτούς είναι και φίλοι μου στο παρελθόν και υπήρξαν φίλοι μου. Δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν θα λέγω αυτό που με ενοχλεί. Και ενοχλούμε αφάνταστα να βλέπω έναν Κώστα Χαρδαβέλα, γιατί τον Χαρδαβέλα τον ξέρω, το ταλέντο αυτό της δημοσιογραφίας, ο οποίος ακολουθεί πιστά και κατά γράμμα τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Και ποτέ δεν έχει κάνει μία εκπομπή να φέρει, δεν μιλώ αποκλειστικά και μόνο για τον Κωστάκη τον Χαρδαβέλα, μιλάω και για την κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλάω και για τον κύριο Πρετεντέρη, το γιο του Πρετεντέρη, γιατί με τον πατέρα του υπήρξα φίλη εγώ, του σημερινού δημοσιογράφου που παρουσιάζει τέλος νέας εποχής στις εκπομπές αυτές, και όλων αυτών των παιδιών που είναι βεντέτες στη δημοσιογραφία, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί και σιωπούν, μα καθόλου δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα ελληνισμός, ορθοδοξία, και αντίθετα χλεβάζουν, γελιοποιούν και κάνουν ό,τι μπορούν να βάλουν εναντίον του μοναχισμού, των μοναστηριών, των κληρικών, δηλαδή αυτά που θέλει η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, να διαλύσουν τα σύμπαντα. Βεβαίως ο ευρεσιονισμός, αν δεν έβρισκε συνεταίρους και αν δεν έβρισκε συνεργάτες Έλληνες, δεν θα μπορούσε, που τους εξαγόρασε, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τίποτα στη χώρα αυτή. Επειδή λοιπόν οι μισοί, για να μην πούμε τα τρία τέταρτα, μιλάμε των πολιτικών, έγιναν τεχνητοί Εβραίοι, μπήκαν στις στοές, έγιναν μασόνοι, οι άλλοι μισοί ξεπουλήθηκαν και το μόνο που κοιτάνε είναι την αποταμίευση και πόσο περισσότερα θα πάρουν και θα πιούνε το αίμα το δικό μου και το δικό σας, πόσο περισσότερο βούρδουλα θα μας ρίξουνε και θα λένε πιστοί στις εντολές των αφεντικών. Η ΔΕΗ σήμερα 40% επάνω, το ΟΤΕ 60% επάνω, τα τιμολόγια έτσι, η ΔΕΚΟ να κλείσουνε, οι άλλες, τα ναυπηγεία να διαλυθούν, όλες οι επιχειρήσεις, να κλείσουν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι όλοι, τα πάντα να παραδοθούν σε αυτούς. Κλείστε τους. Γιατί ο ανθρωπάκος χρωστάει στην εφορία, ακούτε και φρίξτε. Λοιπόν, εάν δεν ξεσηκωθείτε και δεν πάρετε τίποτα περίστροφα και τίποτα μπιστόλια, το λέω, και ας με μηνύσουνε, και αν δεν δημιουργηθούν ομάδες κρούσεως, γιατί σε λίγο απειλείται η ζωή μας, αυτό να το ξέρετε. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία που γίνονται. Σε λίγο θα κυνηγηθούμε και θα κυνηγηθούμε άγρια. Ήδη ο πόλεμος έχει αρχίσει. Ο πόλεμος έχει αρχίσει και είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση. Και πρέπει να το πάρετε απόφαση. Τέρμα τώρα χατηλίκι, τέρμα ο εφησυχασμός, τέρμα μέχρι εδώ ήταν το βόλεμά μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να είστε βολεμένοι, ξεβολευτείτε. Διότι και αν δεν θέλετε να ξεβολευτείτε εσείς, το μίσος είναι τέτοιο και η επίθεση που θα γίνει, που ακόμα και εσείς που συμπλέετε με τα σχέδιά τους θα δεχθείτε επίθεση άνευ προηγουμένου. Έλληνες είναι, ορθόδοξος, σφάξτε τον. Θα δηλώνετε νεοεποχήτης, θα έχετε την ηλεκτρονική ταυτότητα, μα αφού είστε Έλληνες δεν μπορείτε να αλλάξετε. Θα σας αποδέχονται για μερικό διάστημα και μετά θα μας εξοντώνουν. Διότι θα έχετε σφραγιστεί, διότι θα σας εντοπίζουν, διότι θα σας δημιουργούν συναισθήματα πείνας, δίψας κλπ. Εδώ μας εξοντώνουν μέσω διατροφής, δεν βλέπετε τι γίνεται. Τροφική δηλητηρίαση λέει σήμερα, 8,9 πόσοι ήταν 7,
στο Αγρίνιον, στο νοσοκομείο. Αλλά λιάσαμε, τρελαθήκαμε. Τι να πρωτακούσει κανείς. Διότι το σπανάκι είχε το φυτοφάρμακο αυτό που ρίχνουνε με τη σέσουλα και με τα κιλά. Και πώς έγινε αυτό. Αυτά που λένε οι προφητείες. Ότι σε λίγο θα βλέπουμε το φαγητό και δεν θα μπορούμε να τα αγγίξουμε. Θα πεινάμε και η τροφή θα είναι δηλητηριασμένη και δεν θα μπορούμε να την αγγίξουμε διότι θα πεθαίνουμε μόλις την τρώμε. Ιδού, το κρούσμα το πρώτο, το σημερινό, το χθεσινό, ποιο ήταν. Θα ήθελα λοιπόν τώρα εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πολλά τα θέματα, να πω ότι πρέπει να βομβαρδίσετε, να δείξετε την οργή σας, την αγανάκτησή σας, το κανάλι αυτό της κατεσχήνης και τις εκπομπές αυτές που κάνει το κανάλι 5, να διαμαρτυρηθείτε εντονότατα στο Sky για την προχθεσινή εκπομπή, που μας περάσανε για ανεγκέφαλους δηλαδή, που δεν ξέρουμε, όπως και ο κύριος Τράγκας πάλι, ξαναπαρουσίασε τον περίουολόγος αυτόν, τον σατανιστή, τον παρουσίασε και βεβαίως βλέπουμε να γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά, μία προβολή του προσώπου αυτού για να γίνει αγαπητός προς την νεολαία. Ανοίξτε. Ανοίξτε και κάντε μία δοκιμή να παρακολουθήσετε για μία εβδομάδα. Αφιερώστε την εβδομάδα αυτή, συγχαθείτε τη, φτύστε τη, κάντε ό,τι θέλετε. Να ασχοληθείτε κάθε βράδυ να δείτε και να καταγράφετε το τι ακούγεται. Εάν δεν θα θελήσετε, ας πούμε, να σαλτάρετε από κανένα παράθυρο, εγώ σας δίνω το δικαίωμα να με φτύσετε. Λοιπόν, εάν λοιπόν εμείς οι ίδιοι δεν το σταματήσουμε αυτό, και θα το σταματήσουμε μόνον όταν θα ενδιαφερθούμε, όταν θα καταγγείλουμε πρόσωπα και πράγματα, όταν θα διαμαρτυρηθούμε για την διαφήμιση αυτή και την πρόθεση που γίνεται, όταν θα καταγγείλετε και τους κυρίους δημοσιογράφους αυτούς, την κυρία Κανέλη και όλους αυτούς που τους παρουσιάζουν, και γιατί δεν φωνάζουν την αντιπέρα όχθη, έτσι να βάλει εναντίον τους σκότους τα παιδιά του Φωτός και να φωνάξουν τους ανθρώπους, γνωρίζουν αυτοί άμα θέλουν ποιους θα φωνάξουν, να αντικρούσουν τον οχετό. Γιατί εχθές μας είπανε οι κύριοι αυτοί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν τον έχουμε ακούσει, λέει, να βλασφημεί. Βλασφημείτε. Δεν έχω βλασφημίσει, λέει, εγώ ποτέ. Μας βγήκε και ο Άγιος, ο Νούφριος. Λοιπόν, και ουδής από τους κυρίους, και ο κύριος Βουλγαράκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δέχτηκε να καθίσει, προσέξτε, ο κυριός μας εδέχεται να καθίσει με πόρνους, με μυχούς κλπ. Ναι, αλλά μετανοημένους. Επήγαινε, έκανε το κηρυγμά του, τους έβλεπε, τους έδινε την νουθεσία, τη διδαχή και έφευγε. Εμείς λοιπόν δεν μισούμε το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Εμείς μισούμε αυτό, διότι αυτό έχει βγει και έχει πει και έχει καταγγείλει κατά καιρούς, αυτό που υπηρετεί. Υπηρετεί τον σατανισμό, τον σατανά τον ίδιο, δηλώνει σατανιστής, έχει φέρει, λέει, μηχάνημα, το οποίο σφραγίζει και βάζει σατανάδες εδώ, όπως είναι και η σύντροφός του, σφραγισμένη εδώ με τατουάζ στο δεξί μπράτσο, δεν ξέρω που το έχει, την άλλη φορά το διαφημίζανε. Και ελάτε, περάστε, λέει, από το κανάλι, ανώδυνο είναι να σας βάλουμε ένα τατουάζ με το σατανάκι, να σας πάει γούρι. Και όταν ανοιχτά δηλώνει, μετά τον ρωτάει η κυρία Κανέλη, μα την ανεγκέφαλη παριστάνει η κυρία Κανέλη. Γιατί η κυρία Κανέλη έχει κάνει και άλλα πράγματα στο παρελθόν. Η κυρία Κανέλη, όταν ήταν στον Αντένα, έτσι Μεγάλη Παρασκευή, ευλασφήμισε τον κύριό μας. Και βλασφήμισε τον κύριό μας Μεγάλη Παρασκευή, έπλεξε το εγκόμιο των απανταχού Εβραίων για το ολοκαύτωμά τους. Και εγώ ρωτώ την κυρία Κανέλη, Μεγάλη Παρασκευή, και είχα στείλει τότε επιστολή διαμαρτυρίας. Μεγάλη Παρασκευή βρήκε που έπρεπε να πλέξει το εγκόμιο στον Θεάνθρωπο Χριστό, στον αρχηγό της πιστεώς μας. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη σε εκείνον, παρά ευλασφήμισε και έπλεξε εγκόμια προς τους σταυρωτές του. Λοιπόν, και όχι μόνον αυτό, και πολλά άλλα και διάφορα. Από πού κατευθύνονται λοιπόν οι κύριοι αυτοί και πώς παίρνουν τα μεγάλα, έτσι, κασέ, τα μεγάλα μεροκάματα, όπως τα λέμε εμείς, όταν θυμάμαι και τη γλώσσα την καλλιτεχνική. Τα κασέ τους λοιπόν δεν τα παίρνουν έτσι ανώδυνα και ανεπέσχυντα. Τα παίρνουν, τα αργύρια τους είναι αργύρια προδοσίας. Δεν έχουν δε μία σχέση
με πίστη, με ιδεώδη, με θρησκείες και όλα αυτά. Γνωρίζω ότι όσο καταγγέλλω, τόσες περισσότερες επιθέσεις θα δέχομαι. Δεν έχω πρόβλημα όμως. Δεν πάνε να πούν ό,τι θέλουνε. Η αλήθεια πονάει και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, τώρα να πω ότι εχθές είχα ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε, ένα οδηπορικό, ένα τόλμημα, έτσι ένα ταξίδι αστραπή με τα 19 μποφόρ που βαράγανε, να πάμε στην Αύπακτο. Την συνέντευξη θα την παρακολουθήσετε την Τετάρτη, στην εκπομπή της Τετάρτης για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, να πάρουμε μία συγκλονιστική ομολογία από έναν ιερομόναχο της Ναυπάκτου, μαχητή, όπου καταγγέλει ότι Αντίχριστος είναι επιθύρες. Θέλαμε λοιπόν να πούμε για το θαύμα που μας έγινε μαζί με τον Νικόλα, τον καμεραμάν εδώ της τηλετώρα, και το είδε και εκείνος, ότι ενώ μας λέγανε να μην φύγουμε και ήταν τα προθυμία κλειστά, γιατί ο Κύριος όσοι εργάζονται για εκείνον κάνει θαύματα. Μόλις φτάσαμε στο Ρίον Αντίριον που ήταν κλειστά όλα, περάσανε μόνο δύο φεριμπότ και ένα από αυτά ήταν το δικό μας. Περάσαμε απέναντι και όταν ξαναεπιστρέψαμε το βράδυ, αργά ο αέρας είχε δυναμώσει, είχαν κλείσει και ξαναπερνάμε και με το δεύτερο και μόλις φτάνουμε πάλι απέναντι, για να γυρίσουμε για Αθήνα, ξαναμπήκαν τα φεριμπότ μπροστά. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που μόνον από πάνω, εκ των άνω προέρχονται. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή να πω ότι πρέπει να εργαστούμε και να συντονιστούμε όλοι μαζί από κοινού, εσείς με βομβαρδισμό τηλεγραφημάτων, κειμένων, οτιδήποτε, τηλεφωνημάτων, αλλά και εν υπόγραφα με την υπογραφή σας, να σταματήσει αυτό το έσχος, αυτή η μίση στα παιδιά μας για τη διαστροφή, για την ομοφιλοφιλία, για τον σατανισμό, για όλα αυτά. Από σας εξαρτάται. Κατά την κρίση όλων αυτών των κυρίων που εμείς δεν τους αποδεχόμεθα και τους κριτικάρουμε, μας λένε ότι είμαστε από την ίδια πάστα. Ακουστήκαν προχθές αυτά. Ότι είμαστε όλοι μιλονάδες, όσοι κριτικάρομαι, και όσοι ασκούμε κριτική, είπε η κυρία Κανέλη, είναι ρατσιστές. Επίσης ακούστηκε και ένα φοβερά, ένα περίεργο πράγμα προς τον αγαπητό και κατά τα άλλα συμπαθέστατο ηθοποιό κύριο Δημήτρη Πιατά. Ακούστηκε από την κυρία Κανέλη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να υπακούν στους πατερούλιδες, να μην παριστάνουμε τους πατερούλιδες και δεν χρειαζόμαστε άλλους πατερούλιδες. Και πετάγεται ο κύριος Πιατάς, λέει πώς θα προστατεύσω εγώ το παιδί μου, και βεβαίως χρειαζόμαστε πατερούλιδες και βεβαίως πρέπει να καθοδηγήσω το παιδί μου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κυρία Κανέλια χθες μας είπε το λίγο το πολύ, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, από μόνα τους. Να μην τα καταπιέζουμε, αυτά τα υποτιθέμενα της νέας εποχής και νέας τάξεως. Εγώ έχω φάει χαστούκια στη ζωή μου και στο σχολείο μου και ο χάρακας και τα χέρια μου πηγαίνανε και ερχόντουσαν γιατί ήμουν αντίθεση κλπ. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, αλλά το ξύλο το ξύλο αυτό που δίδεται για τη μάθηση, το ξύλο αυτό που δίδεται για να μας κάνει ανθρώπους. Λοιπόν, να αφήσουν όλα αυτά τα κανακέματα, ότι τα παιδιά μπορούν από μόνα τους και όλα αυτά τα συνθήματα είναι για να μπορέσουν αυτοί να τα κατευθύνουν, να ξεφύγουν από την κηδεμονία της οικογένειας και να μπουν τα παιδιά αυτόνομα, λέει, 10 χρονών, 12, να καπνίζουν, να κάνουν, λοιπόν. Τα είδα τα σημερινά χάλια, λοιπόν. Καρφωμένες βελόνες εδώ, πεθαίνουν, αργοσβήνουν στα πάρκα, ηρωίνες, κοκαίνες, για να ξεφύγουν τα παιδιά από την κηδεμονία, όχι άλλους πατερούλιδες. Λοιπόν, αυτά ακουστήκανε. Επίσης, από τα κανάλια είδαμε τους δουλέμπορους, είδαμε πως βάλανε φωτιά στο καΐκι, το κάψανε, το τεινάξανε στον αέρα, είδαμε πως διαφύγανε οι Πακιστανοί, είδαμε που αυτά έχουν αποσιωπηθεί πλέον και δεν περνάνε στον τύπο γιατί υπάρχει κατευθυντήριος γραμμή,
Κατά εκατοντάδες οι λαθρομετανάστες, μαύροι, κίτρινοι, κόκκινοι, άσπροι, αυξάνεται και πληθύνεται το κύμα των λαθρομεταναστών, τίποτα δεν περνάει, στα ψηλά περνάνε 3-4-5, το αποσιωπούν το θέμα μετά από λίγο και σε λίγο το 1 εκατομμύριο των λαθρομεταναστών και λίγα λέω θα φτάσει τα 2 εκατομμύρια και βεβαίως σε κάποιο ντου που θα γίνει αυτοί θα κατασφάξουν γυναικόπαιδα, ιστορίες εντός της Ελλάδος και θα γίνει ο χαμός. Γιατί λοιπόν δεν πιέζετε και δεν στέλνετε γράμματα διαμαρτυρίας, οργής και αγανακτήσεως προς όλους τον κίτρινο τύπο? Αυτή είναι η φοβερή απειλή, ο κίτρινος τύπος ο οποίος κατευθύνεται. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα να παίζεται η τιμή, να παίζεται η ελευθερία, να παίζεται η ιστορία, να παίζεται στα ζάρια η πίστης των Ελλήνων της καθάριας αυτής φυλής, της πιο καθαρής φυλής του κόσμου, της φυλής που έδωσε τον πολιτισμό, τα φώτα, της φυλής που στερέωσε και που εδίδαξε την αλήθεια και την αιωνιότητα και που υιοθέτησε την διδασκαλία του Θεανθρώπου Χριστού. Λοιπόν, να συνέλθουμε γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο καθόλου, τίποτα. Τίποτα, στο τέλος είμαστε. Θα ακούσετε και την Τετάρτη τον Ιερομόναχο τι καταγγέλει και τι λέγει. Είμεθα εις το τέλος, ζούμε σε σκατολογικούς χρόνους. Εδώ να δείτε τι πατρονάρισμα γίνεται από τις εφημερίδες. Βεβαίως θα το δείξω και μεθαύριο. Το πρόσωπο του Χριστού μας. Εδώ, στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, μας λέει ότι το βλέμμα του υπνοτίζει. Ο Χριστός μάγος σε κομπιούτερ. Ότι η Αγία Συνδόνη του Τωρίνο και όλα τα συνεπακόλουθα, ότι το πρόσωπο διαγράφει, ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έβγαλε το πρόσωπο του Κυρίου μας, το πρόσωπο βγήκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και υπνοτίζει. Μα και απόψε το βράδυ μας υπνοτίσανε μέσω αντένα. Θέλουν να παρουσιάσουν, προσέξτε το αυτό, είναι παγίδα. Αυτό το μήνυμα λέει πολλά, ότι ο Ιησούς Χριστός και το κομπιούτερ λέει σκιαγράφησε και διέγραψε τη μορφή του Ιησού Χριστού. Τα κομπιούτερ είναι εκ των δαιμόνων, αυτά τα γνωρίζουμε. Είναι δυνατόν αυτό το βρώμο μηχάνημα να σκιαγραφήσει και να διαγράψει το πρόσωπο του Κυρίου μας? Αυτά είναι μόνο για ένα εγκέφαλους, κυρίες και κύριοι, εδώ κοιτάξτε. Ώστε να παρουσιάσουν τον Ιησού Χριστό μάγο. Σχέδια και μεθοδεύσεις της νέας εποχής. Έπειτα, έχουμε εδώ το θηρίον της Αποκάλυψης που μας έρχεται και που το φιλοτέχνησαν μαύροι ελευθεροτέκτονες των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε, μασόνοι δηλαδή, εδώ κοιτάτε. Ομοφιλόφιλη μορφή, αν τον δείτε από κοντά θα σας τον δείξουμε μεθαύριο, κυκλοφορεί σε πόστερ στην Αμερική, σε όλα τα highways τον βάζουνε, παντού τον βάζουνε. Και βεβαίως τώρα θα διαβάσω αυτό ένα γράμμα από τους αγαπητούς, τι να πρωτοπρολάβουμε να θίξουμε, τηλεθεατάς που παρακολουθούν τις εκπομπές αυτές με αγωνία και γράφουν και ενισχύουν βεβαίως και εμένα που αγωνιώ και μάχομαι στην πρώτη γραμμή. Εάν δεν λάβαινα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα γράμματα, το πόσο με συγκινούν, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ειδικά αυτό το οποίο διάλεξα για απόψε και το οποίο υπογράφεται ως αυθαίρετο από το βουνό. Αυθαίρετο στο βουνό. Ακούστε το. Φτάνει πια. Ποτέ πια. Κλείστε τώρα όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Για πάντα. Είναι όλα κατευθυνόμενα. Από τους εχθρούς μας. Και από τους εχθρούς των παιδιών μας. Τώρα. Ας τους δώσουμε την απάντηση που τους πρέπει τώρα. Όσο έχουμε καιρό. Πριν να είναι πολύ αργά. Διεφθαρμένα. Ψεύτικα, πληρωμένοι δημοσιογράφοι, δούλοι, αφεντικά, διεφθαρμένοι, με επιμέλεια προσπαθούν να εκμηδενίσουν τα παιδιά μας. Ακούτε αυτό. Πορνό, γύμνια, πούστιδες, τραβεστή, λεσβίες, βομολόχοι, ανώμαλοι, πιστόλια, μαχαίρια, σφαξίματα, τάφοι, βρικόλακες, τέρατα, σκοτωμή, βασανιστήρια, λάμψη, τσάο αντένα, μαστοράκης,
Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό. 3-2-1, αντιστάρ, στριπτίζ, παρέλαση όλων των ανωμάλων σεξουαλικά, μεθοδικά, τα αφεντικά των καναλιών, με την πρόθυμη συνεργασία ασυνειδήτων δημοσιογράφων, παρουσιαστών και καλλιτεχνών, σταλάζουν δηλητήριο στις ψυχές, στις τρυφερές ψυχές των παιδιών μας, οδηγώντας τα στα ναρκωτικά, στον εύκολο πλουτισμό, ληστείες τρεις την ημέρα, στην πορνεία, στην άγνοια και τον σκοταδισμό, όλα τούτα με την πρόθυμη συνεργασία των άλλων διαφθορέων της παιδικής ψυχής. Των άσων της κλωτσιάς και της καλαθιάς, οι οποίοι μεταβάλλουν τα παιδιά μας σε ημιαγρίους. Πολιτεία πλουτοκρατία μίντια. Η Αγία Τριάς. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Ποτέ πια. Γονείς, κλείστε τώρα τα βρωμερά κανάλια, στην ανάγκη σπάστε την τηλεόραση. Πριν χάσετε τα παιδιά σας. Και από κάτω με κόκκινα γράμματα. Ναι μου, κλείσε την τηλεόραση και άνοιξε ένα βιβλίο. Και βεβαίως εδώ λέγει ότι το κοινοποιεί προς όλους τους συλλόγους, τους φορείς, και γράφει εδώ λευκό ή άκυρο. Η ψήφος μας, η ψήφος μας είναι ιερή, η δύναμής μας. Λευκό ή άκυρο. Σε όλους, μέχρι να καταλάβουν οι τρανοί του τόπου ότι υπάρχουν και ιδανικά για την νεολαία μας. Όχι άλλη βρωμιά. Το παιδί μας ή το κόμμα μας. Ήλθε η ώρα να διαλέξουμε. Αυτό είναι ένα από τα γράμματα που θέλησα να σας διαβάσω, κυρίες και κύριοι, διότι η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, έχει φτάσει στο προχώρητο. Εχθές λοιπόν το βράδυ, επειδή δεχόμεθα επίθεση, οι επιθέσεις που δεχόμεθα είναι αλλεπάλληλες και επί 24ωρου βάσεως. Εγώ, επειδή αργώ να κοιμηθώ, διότι γράφω, διότι διαβάζω, μελετώ, ακούω ραδιόφωνο και βλέπω και τηλεόραση μόνο όταν με ειδοποιούν, θέλω να σας πω το εξής. Παρακολούθησα λοιπόν ότι το κανάλι αυτό το 62, το κατάπτυστο, που θα φέρω ειδικά προσκεκλημένο ειδικό για να το συζητήσουμε μαζί, το κανάλι 62 των Πεντηκοστιανών εχθές το βράδυ, έχει αποκτήσει και ραδιόφωνο και μέσω ραδιοφώνου εργάζεται 24 ώρες 24ωρο, προτρέπει τα παιδιά μας και βρίζει με χυδαίες λέξεις το παλαιό ορτολόγιο, το κανάλι των Πεντηκοστιανών. Και λέει λοιπόν για τους μανιακούς παλαιοημερολογίτες, έλεγε χθες, ότι το παλαιό ορτολόγιο, οι παλαιοημερολογίτες είναι μανιακοί, εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε μανιακοί, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι φανατική, και μας έλεγαν λοιπόν, ο ένας αυτός παρουσίαζε την εκπομπή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ήταν Ορθόδοξος πρώτα, Έλληνας, προς τα που να φτύσει κανείς. Ορθόδοξος Έλληνας, και βεβαίως όταν πήγε στην Αστόρια της Αμερικής, μετεστράφη, και ευτυχώς που ο Θεός του άνοιξε το μυαλό, έλεγε από το ραδιόφωνο, και κατάλαβε ότι ήταν σε μεγάλη πλάνη που ήταν Ορθόδοξος, και προσεχώρησε στην αντιπέρα όχθη των σατανιστών, των πλανεμένων και των αιρετικών βεβαίως, και όταν λέει, πρωτοπήγε στην Αμερική, του λέγανε οι παπάδες ότι, και μπήκε σε ένα ναό γιατί δεν ήξερε που είναι οι ναοί οι άλλοι, ότι θα πρέπει, ακριβώς έτσι να το πω όπως το διατύπωσε, θα πρέπει να του διαβάσουν μία ευχή, να μην μπαίνει σε ναούς αιρετικούς, και αφού μπήκε σε ναούς αιρετικούς, θα του διαβάσουν μία ευχή και να τον αλείψουν με λαδάκια και καντιλάκια και τέτοια τα οποία χλέβαζε ο συγκεκριμένος κύριος, και θα σας πω και το όνομά του και θα σας δώσω και τα τηλέφωνα να παίρνετε, να τους βομβαρδίσετε, να τους πεθάνετε, όπως πεθαίνουν αυτοί εμάς. Λέγεται ο κύριος αυτός λοιπόν Άγιος Σαρακινός, σημειώστε το, 67-25-485. Επαναλαμβάνω, 67-25-485. Παπικός Προτεστάντης κατευθυνόμενος, όλοι μαζί έχουν συγκεντρωθεί εκεί, διαφημίζουν τη Scientology, τη σατανιστική αυτή θεωρία, το Ron Hubbard, ο οποίος μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ χθες το βράδυ ότι έχει εχθρούς πολλούς, αλλά είναι ο Άγιος των Αγίων. Αυτά ακούγονται από το ραδιόφωνο κάθε βράδυ σε νυχτερινές εκπομπές φοβερές, ώρες. Έπειτα, αφού μας βρήσανε τη θρησκεία μας και αφού είπανε ότι οι Ορθόδοξοι στα παιδιά μας, φανταστείτε τα παιδιά μας να τα ακούνε τώρα όλα αυτά,
ότι να φύγουμε από την θρησκεία, εμείς σας αγαπάμε όλους, έτσι, και ότι η θρησκεία είναι το δηλητήριο, η Ορθοδοξία, που μας δίνουν για να μας ελέγχουν, και ειδικά οι παπάδες, να μαζεύουν τα χρήματά μας και να μας ελέγχουν. Όσοι είμαστε χριστιανοί, δεν υπάρχουν δόγματα, λένε, ούτε ουνίτες, ούτε προτεστάντες, ούτε παπικοί, ούτε σατανιστές, ούτε σαϊτόλογοι, ούτε βουδιστές, ούτε ραβίνοι, ούτε τίποτα. Όλοι είμαστε ένα. Το σύνθημα της νέας εποχής είναι ένας τάξιος, να δείτε πώς εργάζονται ακατάπαυστα και μεθοδικά. Και γι' αυτό, εμείς που σας αγαπάμε, έλεγε η χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή, να έρθετε από τα γραφεία μας, έχουμε ανοίξει σειρά γραφείων, τα οποία λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως και προσφέρουν κοινωνικό έργο, σας προσφέρουν συσίτια, δωμάτια σε νοσοκομεία όταν αρρωστήσετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε, αυτά τα λέω για να τα ακούσει και η Εκκλησία της Ελλάδος και όλοι οι υπεύθυνοι, για να δούνε πως εργάζονται αυτοί, οι εχθροί της πίστεώς μας, και τι κάνουμε εμείς. Η Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να έχει γεμίσει, να έχουν γεμίσει τα σπίτια, όπως πάνε οι χιλιαστές και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τα ψώνια αυτά που πάνε και βαράνε τις πόρτες και κλαίγονται νυχθημερών, γιατί θα κάνουμε και εκπομπή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά και θα φέρουμε βαρύ πυροβολικό εδώ και θα γίνει ο χαμός, θα κάνουμε ομολογίες. Θέλω να πω, λοιπόν να πω ότι να μου συγχωρέσετε ορισμένες φορές που αγανακτώ και που πολλές φορές είμαι έτσι επιθετική, διότι αν ήσασταν κι εσείς στη θέση μου, στην πρώτη γραμμή εννοώ, και κάνατε την έρευνα, θα είχατε θελήσει να κάνετε έγκλημα και να ακούγατε αυτά που ακούνε τα αυτάκια μας και αυτά που διαπιστώνομαι. Επίσης, θέλω να πω, έτσι να κάνω έκκληση, μήπως και ευαισθητοποιηθούν οι ιεράρχες, οι Μητροπολίτες, ότι θα πρέπει πλέον να δηλώσουν και να πάρουν ανοιχτές θέσεις, δεν έχουμε χρόνο, κατά πόσον υπερασπίζονται και συμμαχούν με τον Οικουμενισμό, την πανέρεση του Οικουμενισμού, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, εκλεκτοί. Ναι, βεβαίως, μισό λεπτό να ολοκληρώσω και θα δεχθούμε τα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκλεκτοί ιερείς, αλλά και πρεσβύτεροι, καθηγητές πανεπιστημίου, μεγάλα αναστήματα στην Ορθοδοξία μας, όπως είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, όπως είναι ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, όλοι αυτοί, αλλά και οι Μητροπολίτες ίσομοι, πρέπει να λάβουν θέσεις, να περάσουν από τούτο εδώ το βήμα και να πούν τις θέσεις τους ανοιχτά πλέον, εάν συμφωνούν στην Ένωση, να καυτηριάσουν τον Οικουμενισμό, και φτάνει πια, όχι άλλη σιωπή. Διότι η σιωπή, η εγκληματική αυτή σιωπή, δηλώνει, όχι μόνο σκοτώνει, αλλά δηλώνει ότι δεν ορθοτομείται των λόγων της αληθείας, ότι σκόπιμα σιωπείται, διότι ο λαός έχει μεσάνυχτα, οι άμβονες έχουν σιωπήσει, δεν μιλάτε για τη νέα εποχή, τρέμετε να θίξετε τη νέα εποχή και να τάξει πραγμάτων, ενώ αυτοί νυχθημερών βομβαρδίζουν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, και εσείς στη χάση και στη φέξη διαγραπτού λόγου, εδώ διαπροφορικού, θα λάβετε θέσεις για όλη αυτή τη σύψη και τη δυσοσμία. Πρέπει να λάβετε θέσεις για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Πρέπει να ψηφιστεί εκ νέου, διότι έχω εδώ μία να απαντήσω και σε αυτό και θα δεχτούμε το τηλεφώνημα του αγαπητού τηλεθεατή. Κυρία Δουράκη, θέλουμε να σχολιάσετε ένα άρθρο στο Βήμα. Πλαστικό θα είναι το ΕΚΙΟΥ, βεβαίως. Και λέμε ότι από 1η του 1996, στη συνθήκη του Μάστρικτ που υπεγράφει, αντικαθίσταται ο χρυσός ως μονάδα μετρήσεως με τα 666 πλαστικά ΕΚΙΟΥ. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό χρήμα, ομοιέχον το χάραγμα οδύνατε αγοράσε και πωλήσε, τελειώνουν, θα μας επιβάλλουν βιαίως το χάραγμα, εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αποδεχθούμε τις ταυτότητες, και καλεί την Εκκλησία εκ νέου, και θα επισκεφθώ και τον Μακαριότατο, λίγαν συντόμως, και όλους τους Μητροπολίτες, να τους φιλήσουμε και τα πόδια αν θέλουν, να λάβουν θέσεις, να ευαισθητοποιηθούν, να μπουν αυτοί στην προσινή γραμμή και εμείς να πάμε στα μετόπιστα να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Δεν αντέχετε άλλο αυτή η ζωή, κυρίες και κύριοι. Δεν αντέχετε με τίποτα. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ να βγάλουμε τον αγαπητό τηλεθεατή. Παρακαλώ.
Έκλεισε. Μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα κυρία Ζουράκη. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον ακούω τα ωραία σας λόγια. Και για αυτά που είπατε για την τηλεόραση, για τον υπνοτιστή, για τον μάγο, για τον αντίχριστο που έχουν φέρει και μας ευλογεί την Ελλάδα. Αλλά δεν πρέπει να απορούμε, γιατί να ξέρουμε κυρία Δουράκη μου ότι όλα τα κανάλια, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, κατευθύνονται κυρία Δουράκη μου από τους μασόνους και όλα είναι πληρωμένα τα είπαμε. Να προσπάσουν την ορθοδοξία μας και να προσκυνήσουμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι το μεγάλο δαίμονα. Αλλά αυτό δεν θα τους επιτραπεί, γιατί ο Χριστός θα λάμψει ως ένα διαμάντι. Μα βεβαίως θα λάμψει, εμείς δεν απορούμε, εμείς εφιστούμε την προσοχή, εμείς τα γνωρίζουμε. Εφιστούμε την προσοχή, δεν απορούμε, γνωρίζουμε ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται. Θέλω να σας πω επίσης, κυρία Δουράκη μου, ότι μήπως η Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί άκουσα κάποιο όνομα, αυτό που λέει Άκης Σαρακινός, που έχει δρύσει έστω και τους παλαιομερολογίτες, μήπως όλα αυτά που γίνονται, που μας έχουν πιάσει από το σβέρκο, έχει ξεφύγει η Εκκλησία της Ελλάδος, βαδίζει η κυρία μου Δουράκη σωστά. Ο μεγάλος, ο Σεραφείμ που είναι ο της Εκκλησίας, βαδίζει ο κύριος Βαρθολομαίος σωστά στην Εκκλησία. Αφού ξέρουμε, και έχω συγκεκριμένα τα μιλάω αυτά γιατί διάβασα κάποιο βιβλίο, που λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, οι 318 πατέρες, οι Άγιοι, όχι κανένας άλλος, όχι παλαιομερολογίτες και οι νεμερολογίτες κτλ. Αυτοί που αγίασαν, που ρίξανε το αίμα τους για μας, έχουν πει ότι προσθέσει και αφαιρέσει θα είναι στο ανάθεμα. Μα πώς κυρία Δουράκη μου απορούμε και εξιστόμαστε ότι η Εκκλησία δεν βαδίζει σωστά και η πίστη μας ταλαντεύεται και οι Έλληνες όλοι έχουν φύγει από την τροχιά τους εφόσον η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος έχει δώσει τον όρκο στον Αντίχριστο Πάπα. Εφόσον λειτουργούν και τα Χριστούγεννα ακόμη, τα γιορτάσανε με τον Πάπα. Όλοι έχουν γιορτάσει με τον Πάπα. Λοιπόν, δεν είναι όλοι, εδώ διαφωνώ, δεν είναι όλοι. Υπάρχει μερίδα κλήρου υγιής, εμείς το έχουμε καταγγείλει και θα κάνουμε ειδικές εκπομπές γι' αυτό και θα αποκαλυφθούν ποιοι είναι οι οικουμενιστές προδότες, μητροπολίτες, οι επίσκοποι κλπ. Κοιτάξτε όμως, δεν μπορεί να είναι σωστή, εφόσον λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι όποιος προσθέσει και αφαιρέσει το ανάθεμα, εφόσον έχουν φύγει από το 24 που έγινε η αλλαγή του μερολογίου, που διαβάζω κάποια βιβλία, δεν είναι αυτοί που έχουν πατήσει την ίδια την ορθοδοξία της Ελλάδος. Να σας ρωτήσω, να σας πω κάτι. Ναι. Και εγώ που ανήκω στο νέο ημερολόγιο σημαίνει ότι... Προσέξτε, γιατί είναι πλήθος λαού που ανήκει στο νέο ημερολόγιο. Να μην συνεχίζω με τα πράγματα και περνάμε μηνύματα έτσι, δηλαδή έτσι ανώδυνα, διότι αυτό είναι επώδυνο. Εμείς υπάρχει υγιής μερίδα στο νέο ημερολόγιο και υπάρχει και υγιής μερίδα, όπως και το αντίθετο, στο παλαιό εορτολόγιο. Λοιπόν, δεν έπεται λοιπόν ότι αυτοί που ανήκουν στο νέο ημερολόγιο και υπηρετούν οι κληρικοί στο νέο ημερολόγιο συλλήβδιν είναι όλοι προδότες, είναι όλοι. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε, διότι ο Κυριός μας, προσέξτε το αυτό, ο Κυριός μας στην κατάλληλη στιγμή, τώρα που αναμένεται το σχίσμα, γιατί αναμένεται σχίσμα στην Εκκλησία μας το 95, εκ νέου, θα επαναληφθεί δηλαδή η ιστορία του 24, τότε θα καταλάβουμε ο Κύριος θα διαχωρίσει την ήρα από το στάρι. Τότε θα καταλάβουμε ποιοι, και να μην θέλουν αυτοί να φοβούνται και να κρύβονται και στα μουλοχτά να προδίδουν και να κάνουν συλλήτουργα, θα τους αποκαλύψει θέλουν δεν θέλουν. Οπωσδήποτε, η πρόνοια του Θεού, έτσι. Χωρίς να βγουν στη φόρα. Έτσι. Και κάτι άλλο. Βλέπουμε στα κανάλια λένε ότι ο Πάπας πήγε, ξέρω εγώ, στις Φιλιππίνες και θα κάνει περιοδία Αυστραλία, θα κηρύξει μια... Τι μας ενδιαφέρει εμάς μέσα στις τηλεοράσεις μας να ακούμε τον Αντίχριστο Πάπα. Τι δεν θέλουμε να μας λέει ότι ο Πάπας πάει εδώ, πάει εκεί. Γιατί όλα αυτά, γιατί να τα δέχονται η Εκκλησία μας. Άραγε, ξέρετε τι γίνεται. Είναι ότι και η κάποια μερίδα υπάρχουν καλοί ιερείς και αρχιερείς και καλός κόσμος με το νέο ημερολόγιο που είμαστε. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι ότι δίνουν δικαιώματα και γίνονται, κυρία μου Δουράκη, όλα αυτά. Και είμαστε στα πρόθυρα του Αντιχρίστου. Μα βεβαίως, εγώ δεν είπα ίσα-ίσα που καταγγέλλω. Βεβαίως και δίνονται δικαιώματα και βεβαίως υπάρχει παραδοχή και προδοσία, διότι εκ των έσω το οικοδόμημα γκρεμίζεται. Εμείς όμως αυτά οφείλουμε να τα πούμε, να τα καταγγείλουμε, ώστε, γιατί λάβετε υπόψη ο Κυριός μας, ακόμα και αυτούς που προδίδουν, στην κατάλληλη στιγμή όταν μετανοήσουν, γιατί το καταλάβετε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς τους προδότες στο παραπέντε θα μετανοήσουν και θα κάνουν ομολογία συγκλονιστική.
Ναι, βεβαίως, το τελευταίο δεν το ξέρουμε. Μόνο με κύρισε μας το πει. Α, μπράβο. Γιατί ούτε από τους εκλεκτούς είναι απλανηθεί, λέει μέσα. Έτσι. Το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι ότι πρέπει να αδρυπνούμε και πάνω απ' όλα στην Ορθοδοξία μας. Και έστω το 24 που διαβάζω το βιβλίο, με έχει πονέσει τόσο πολύ στη ψυχή μου που λέω, Θεέ μου, οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν προδώσει. Είμαστε προδομένοι απέναντι. Μα βεβαίως τον έχουμε προδώσει δεν τον κύριο μας. Είναι το σωστό, να το ξέρουμε. Οι Σέρβοι πολεμάνε, λέγουμε, τον Θεό στον ουρανό και τους Έλληνες στη γη. Και προσκυνάνε, ας πούμε, τόσο πολύ και γιορτάζουμε το παλιό γιορτολόγιο. Στο Ιεροσόλυμα είχατε πει και σε κάποια άλλη εκπομπή Κρίση και Επικρίσεις ότι δεν γιορτάσαν ακόμη Χριστούγεννα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όχι, γιορτάσαν αφού ήμουν κάτω. Είσαστε κάτω που κάνετε την περιοδία, αλλά δεν γιορτάζουν. Κάποια πιο μπροστά εκπομπή είπατε ακόμη δεν γιορτάζουν. Κοιτάξτε, αυτό το είπα, αυτό το είπα, ναι. Μιλάμε για τα Ιεροσόλυμα. Ναι. Όταν εμείς είχαμε 25 Δεκεμβρίου ήδη στο νέο ημερολόγιο. Προσέξτε. Ναι, και πιο, όταν ήταν 25, είχατε πει κάποια συζήτηση ότι ακόμη δεν γιορτάζουν, ενώ με το παλιό ημερολόγιο, ας πούμε, φτάνουν στα 7 Νοεμβρίου. Καταλάβατε. Και το Άγιο Φως ακόμη βγαίνει με το παλιό ημερολόγιο, όπως μου έχει πει κάποιος. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, μέχρι εδώ να σταματήσουμε, διότι δεν είναι, εμείς τούτη τη στιγμή δεν θέλουμε να επισέλθουμε σε θέματα εκκλησιαστικά και να αρχίσουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Αυτή η εκπομπή δεν κάνει αυτή την διαμάχη. Αυτή η εκπομπή κάνει διαπιστώσεις, κρίσεις, επικρίσεις και καταγγελίες. Λοιπόν, η αναφορά γύρω από αυτά τα θέματα είναι γνωστή. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχετε να καταγγείλετε? Όχι, αυτά δηλαδή είναι στον καιρό μας, που πιστεύω ότι και η αλλαγή του ημερολόγιου παίζει μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Ελλάδα. Και όλα ξεκινάει από το κεφάλι, λέει το ψάρι. Μα βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι. Η Εκκλησία δεν βαδίζει σωστά. Γι' αυτό και παθαίνουμε όλα αυτά, κυρία Σάκη. Μα ευχαριστώ πολύ για το τηλεφώνημά σας. Γεια σας. Θα ήθελα λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, επειδή η ώρα δεν μας παίρνει, βγάλαμε ένα τηλεφώνημα, διαβάσαμε τα γράμματα, η ώρα έφτασε σε 3 λεπτά, πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Θέλω να πω το εξής. Ας βγάλουμε και ένα τελευταίο, πριν κλείσουμε. Μάλιστα. Ναι, γεια σας κυρία Δωράκη. Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Να κάνετε. Είσαι τρελή και παράφρονος, πρέπει να φύγω. Λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι, αμέσως τσιμπήσανε. Αμέσως τσιμπήσανε. Είμαι τρελή και παράφρον. Γιατί τους τσούζει. Γιατί αυτά που λέμε, αυτά οι αλήθειες αυτές καίνε. Λοιπόν, οι τρελοί και οι παράφρονες, έτσι, εμείς τα βγάζουμε και τον κλείσαμε. Και καλά του κάναμε, διότι ακούμε τα ιβρεολόγια, θα τους βγάζουμε, θα τα ακούμε και θα απαντάμε καταλλήλως. Οι τρελοί και οι παράφρονες λοιπόν, μόλις καταγγείλαμε το θέμα Σαρακινός από εδώ, προσέξτε, επαναλαμβάνω το νούμερο, για την δαιμονοφωλιά αυτή που προτρέπει τα παιδιά μας, 67-25-485 του καναλιού 62, 67-25-485 το ξαναλέμε, όπου μας εκθιάζουν τον παπισμό, μας λένε για το έργο που κάνουν, βρίζουν την Εκκλησία από το ραδιόφωνο και βεβαίως έχουν πάρει θάρρος τώρα, ανοιχτά και από τηλεοράσεως, άμα θα πιάσετε το κανάλι 62 και κάτι άλλα, θα δείτε το τι σέρνουν σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Ήρθαν στη χώρα μας και γι' αυτό προσέξτε, κάνω έκκληση στην Εκκλησία της Ελλάδος, ότι ακούσατε τι λέγει ο κόσμος, οι υπεύθυνοι, οι μεγαλύτεροι υπεύθυνοι είστε εσείς που έχετε ορκιστεί να ορθοτομείτε τον λόγο της αληθείας. Φανταστείτε τώρα, έχετε ορκιστεί, γι' αυτό έχετε δώσει όρκο, τώρα τι μας κάνουν, σε λίγο, σε πολύ λίγους μήνες, που θα έχει γίνει αναθεώρηση του συντάγματος και θα γίνει το σχίσμα, δηλαδή θα διαχωριστεί η Εκκλησία από την πολιτεία, ήδη έχει γίνει αυτό και δεν θα υπάρχει καμία προστασία προς τους Ορθοδόξους, θα μας αντιμετωπίζουν ίση προς ίσον, χιλιαστές, σατανιστές, πεντηκοστιανούς. Αυτό θέλουν για να διαλύσουν το 95% των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, το Ελληνοορθόδοξο Πνεύμα. Είστε υπεύθυνοι και καλείστε όλοι να λάβετε θέσεις. Ακούτε τι γίνεται, τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Διαφορετικά, ο Κύριος είναι από πάνω, θα αποδώσει δικαιοσύνη και εσείς θα λογοδοτήσετε πρώτοι. Θέλω λοιπόν να πω ότι ευχαριστώ όλους εσάς που παρακολουθήσατε μία άλλη εκπομπή, ακόμα μία εκπομπή Κρίσης και Επικρίσης,
μη χάσετε την συγκλονιστική ομολογία της Τετάρτης στην Ελλάδα και την Ορθοδοξία, για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, με τον πατέρα Αρσένιο Κουμπούγια της Ναυπάκτου, όπως με συγκλώνησε και εμένα, θα συγκλονίσει και εσάς. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ, καλή σας νύχτα και ο Θεός να είναι μαζί σας.